Σήμερα το θέμα μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, από πού χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι τα έσοδα τα οποία διανέμει μετά στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το θέμα είναι καλεσμένος μας ο κύριος Δημήτρης Πασχαλίδης, υποψήφιος βουλευτής με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Ηρακλείου. Κύριε Πασχαλίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και πάλι, κυρία Θεοδωροπούλου. Είναι τιμή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και έχουμε κάνει άλλες δύο εκπομπές που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε κάποια πράγματα. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ποια έσοδα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, τα οποία διαθέτει και χρηματοδοτεί τις χώρες μέλη. Όπως δεσμεύτηκα και στην τελευταία εκπομπή, μέσα από την κοινοπραξία θα βγάλουμε τις δημοσιονομικές διατάξεις τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε από πού προέρχονται τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτή η εταιρεία που ιδρύσαμε, που λέγεται Ευρώπη, όπως αναφέραμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές, αφού δεν έχει κάτι να σου παράξει, από πού αντλεί όλους αυτούς τους πόρους, όλα αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να χρηματοδοτεί όλες τις χώρες. Από πού? Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την κοινοπραξία, γιατί θα βγάλουμε και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, για να το δουν όλοι οι τηλεθεατές μας, για να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει, για να μην μπορεί κανένας σε αυτήν εδώ τη χώρα, κανένας πολιτικός, κανένας υπουργός, κανένας ευρωβουλευτής να ξανακοροϊδέψει, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη φράξη, τον κάθε Έλληνα συμπολίτη μας. Γιατί μέχρι σήμερα, δυστυχώς, το μόνο που βλέπουμε και το μόνο που ακούμε είναι μόνο παχιά λόγια, μεγάλα λόγια, ρουσφέτια και ψέματα. Τίποτε άλλο. Στις δημοσιονομικές διατάξεις λοιπόν της κοινοπραξίας του 1979 που ενταχθήκαμε από 1η-1η του 1981 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο άρθρο 124, 125, 126, 127 μας λέει ότι η απόφαση 21 Απριλίου του 1970 περί αντικαταστάσεως των χρηματικών συνεισφορών των κρατών μέλων είναι ένας κύκλος εργασιών εκείνη την εποχή που τότε θέλανε να κάνουν μια ενιαία, εναρμονισμένη φορολογική πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη. Να καταργήσουν όλους τους φόρους που υπήρχαν μέχρι τότε, το κάθε κράτος που είχε τους δικούς τους φόρους, και να δημιουργήσουν ένα ενιαίο φόρο, ένα ενιαίο φορολογικό κύκλο εργασιών, το οποίο το ονομάσαν και φόρο προστέμενης αξίας για όλα τα κράτη-μέλη. Σκοπό είχε να καταργήσει όλους τους υπόλοιπους φόρους που. Και να τον κάνουν σε ένα φόρο. Και να τα βάλουν όλα μέσα σε ένα φόρο. Ναι. Λοιπόν. Και αρχίζουν τώρα από το άρθρο 125. Τα έσοδα τώρα που αποκαλούνται γεωργικές εισφορές και που αναγράφονται στο άρθρο 2 της αποφάσης 21 Απριλίου του 1970, επίσης και τα έσοδα που προέρχονται από κάθε εξωτικό ποσό που εισπράττει κατά την εισαγωγή βάσει των άρθρων 43, 61, 75, ναι, που δείξαμε και για τις εισαγωγές και εξαγωγές στην προηγούμενη εκπομπή, και όλα αυτά τα στοιχεία της κοινότητας, την παρούσα συνθήκη και της Ελλάδος και από τρίτες χώρες, πάνε όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρθρο 126. Τα έσοδα που αποκαλούνται δασμοί, εισαγωγές, εξαγωγές, με βάση της ίδιας αποφάσεως και οι συντελεστές που προκύπτουν από το κοινό δασμολόγιο και τους μειωμένους συντελεστές που προκύπτουν από κάθε δασμολογική εκτίμηση που εφαρμόζει η κοινότητα, η ελληνική δημοκρατία προβαίνει μηνιαίως στον υπολογισμό των δασμών αυτών βάσει των τελωνιακών διασαφανίσεων ενός πλήρους μηνών, τιθέμενον τούτο στη διάθεση της Επιτροπής το αργότερο 20 μέρες του δευτέρου μήνα, για να διασαφανιστούν και να καταβληθούν εκεί, λέει, στο ακέραιο. Από 1η Ιανουαρίου του 1986 οφείλεται στο ακέραιο το σύνολο των εισπρατώμενων δασμών. Το σύνολο. Δεν κρατάει δηλαδή κάτι το κράτος. Το σύνολο από όλους αυτούς τους εισπρατώμενους δασμούς οφείλεται στο ακέραιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Ιανουαρίου του 1986. Και αποδίδεται στο ακέραιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ακέραιο, μας το λέει ξεκάθαρα. Και είπαμε ότι και μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν δασμοί. Βεβαίως. Τους οποίους τους φορολογούν και αυτούς. Άρθρο 127. Γιατί έχουμε μιλήσει πολύ για το ΦΠΑ. Και όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε ότι ακόμα και το ΦΠΑ που πληρώνει σε Έλληνα πολίτη, αδελφέ μου, πάει στα γραφεία της Ευρώπης. Στο άρθρο λοιπόν 127 της κοινοπραξίας λέει: το ποσό των εσόδων τα οποία βεβαιούνται ως ίδιοι πόροι
προερχόμενη τώρα από το φόρο προστέμενης αξίας ή από τις κριματικές συνεισφορές οι οποίες βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, κατ' εκτίμηση του άρθρου 4, παράγραφο 1 και 5 της αποφάσης 21ης Αφιλίου, οφείλεται και αυτό στο ακέραιο από 1η Ιανουαρίου του 1981 που η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να το ξαναδιαβάσετε το τελευταίο? Λοιπόν, το ποσό των εσόδων από τα οποία βεβαιούνται ως ίδιοι πόροι προερχόμενοι από το φόρο προστέμενης αξίας ή από τις κριματικές συνεισφορές οι οποίες βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν κατ' εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφο 1 μέχρι και 5 της αποφάσης 21 Απριλίου του 1970, οφείλεται στο ακέραιο από 1η Ιανουαρίου του 1981. Από τότε δηλαδή που η Ελλάδα μπήκε στην ΕΟΚ. Άρα δηλαδή το ΦΠΑ πηγαίνει αυτούσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτούσιο. Όλο. Ολόκληρο. Όλο. Ό,τι εισπράττεται. Ό,τι εισπράττεται. Θα μας γυρνούσε πίσω. Εν τούτης, λέει, η κοινότητα θα επιστρέφει στην ελληνική δημοκρατία κατά τη διάρκεια του μηνός που ακολουθεί την θέση, τη διάθεση της Επιτροπής ενός τμήματος του ποσού που προβλέπει το πρώτο εδάφιο κατά τον εξής τρόπο. Το 70% το 81 θα είχα μια επιστροφή. Το 1981. Ναι, το 1981. Το 1982 μας επιστρέφει το 50%, το 30% το 83%, το 20% το 84%. Βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο μειώνεται. 10% θα μας επιστρέφει πίσω το 85% και από 1η-1η του 86 εξ ολοκλήρου οφείλεται στο ακέραιο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αυτό τώρα δίνει κοινοπραξία. Αυτή είναι μια κοινοπραξία την οποία την έχουμε στην ουσία μας επιβάλλει έναν φόρο και χρεώνονται οι πολίτες. Και εδώ συγκεκριμένα οι πολίτες της Ελλάδας. Σαφώς. Και κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Το θέμα είναι ότι ακόμα και έτσι να είναι, γιατί μέχρι σήμερα δεν βγήκε κανένας ευρωβουλευτής να το πει αυτό στους Έλληνες πολίτες σε κάθε προεκλογική εκστρατεία, ακόμα και τα κόμματα τα οποία έχουμε μέσα στο κοινοβούλιο? Γιατί δεν έχει μιλήσει κανένας για όλα αυτά? Γιατί δεν γίνεται μια σωστή ενημέρωση? Οι δημοσιογράφοι, τα μεγάλα κανάλια, τα μεγάλα μέσα μαζική ενημέρωση Ελλάδος που ενημερώνουν τον κόσμο. Που και ο δημοσιογράφος είναι ένα λειτουργήμα το οποίο πρέπει να ασχίσει σωστά τα καθήκοντά του, να παίρνει τη σωστή πληροφορία σε μια πραγματική βάση δεδομένων, να ασκεί ένα πραγματικό ρεπορτάζ και να βγαίνει να ενημερώνει τον κόσμο όπως πραγματικά πρέπει να συμβαίνει. Κύριε Πασχαλίδη, εσείς γιατί θεωρείτε ότι δεν έχουν ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες? Για τον λόγο τον οποίο βιώνουμε αυτό που βιώνουμε σήμερα. Γιατί μέχρι σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη Βουλή και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολύ απλά δεν έχει γίνει έλεγχος πουθενά και σε τίποτα. Από το 1974 και μετέπειτα δεν έχει γίνει ένας λογιστικός έλεγχος του χρέους. Δεν ξέρουμε τι χρωστάμε, πού χρωστάμε, αν χρωστάμε. Δεν μας έχουν δείξει ποτέ κανένας ένα ομόλογο να δούμε η Ελλάδα πού χρωστάει και σε ποιον. Μας έχουν βάλει σε ένα φαύλο κύκλο να πληρώνουμε, να πληρώνουμε, να πληρώνουμε, να πληρώνουμε. Και τα λεφτά μας, όπως αποδεικνύεται, να μην ξέρουμε πού πηγαίνουν. Ναι. Γιατί μέχρι σήμερα κανένας Έλληνας πολίτης δεν ξέρει πού πηγαίνουν οι φόροι οι οποίοι πληρώνει. Αυτή τη στιγμή, εμείς εδώ πέρα, ως Ελλήνων Συνέλευση, ο πρόεδρος, ο Αρτέμης Σούσαρας, είναι αυτός που έβγαλε πρώτος. Και εμείς οι υπόλοιποι που ακολουθούμε μέσω κοινοπραξιών, μέσω ΦΕΚ, μέσω συνθήκων, παρουσιάζουμε τα πραγματικά και τα αληθή γεγονότα σε όλους τους συνέλληνές μας. Το πώς έχουν τα πράγματα. Με αποδείξεις βέβαια. Όχι, δεν έχει μιλήσει ποτέ κανένας γι' αυτό. Δεν μας έχει δείξει κανένας ένα ομόλογο που χρωστάμε, σε ποιον χρωστάμε. Δεν μας έχει δείξει κανένας τι πληρώνουμε. Για παράδειγμα, κύριε Θεοδωροπούλου, αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στην εκπομπή σας εδώ και στην Πολιτεία Απειλή Πολιτών, αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, που βγάλαμε για πρώτη φορά τι ποσό έχει καταβάλει η χώρα μας για να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Που κάνουν καμία εκπομπή σε κανένα κανάλι δεν έχει. Το οποίο μέσα από όλο αυτό το ποσό το οποίο. Όταν μιλάμε για ένα σταθερό κεφάλαιο, για ένα κεφάλαιο παθητικό το οποίο το έχουμε καταβάλει και έχουμε ιδρύσει μια εταιρεία, αυτό το κεφάλαιο έχει κέρδη, αυτό το κεφάλαιο τοκίζεται, αυτό το κεφάλαιο έχει παράγωγα. Έχει πλούτο μέσα. Που σημαίνει ότι αντισταθμιστικά είτε ανταποδοτικά κάτι θα πρέπει να γυρίσει πίσω. Κάτι θα πρέπει να δει ανταποδοτικά ο κάθε πολίτης της Ευρώπης. Και λέτε ότι αυτό που γυρνάει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ικανό και αρκετό να καλύψει τα παράγωγα του πλούτου που έχουμε καταθέσει σαν ιδρυτικό κεφάλαιο. Εννοείται. Τίποτα. Μα δεν επιστρέφει τίποτα. Είναι κάτι ψίχουλα που επιστρέφει, τα οποία και ο προϋπολογισμός του 2018 είναι πολύ ξεκάθαρος. Θα τον δείξουμε μετέπειτα. Θα ζητήσω από το κοντρόλ να μας το δείξει το κοντρόλ. Αλλά πάνω σε αυτή την ερώτηση την οποία κάνατε, είναι σαφέστατο.
το γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει μιλήσει κανένας και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερώσει κανένας σωστά. Γι' αυτό μας έχουν πει ότι σήμερα το χρέος είναι στα 389 δισεκατομμύρια, αλλά δεν μας έχουν δείξει πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος. Όχι, εντούτοις όμως έχουν αυξήσει το ΦΠΑ. Δηλαδή, αν ο ΦΠΑ πηγαίνει, κύριε Πασχαλίδη, απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπογραφή των μνημονίων από το 2010 και μετά, θυμόμαστε όλοι ότι αυξήθηκε. Κατά πολύ. Αυξήθηκε όμως με ένα πληθυσμό και μια οικονομία η οποία όλοι οι Έλληνες πολίτες ήταν σε πολύ δυσκολή θέση να πληρώσουν το 1 τέταρτο ενός προϊόντος σε φόρο. Αυτό ακριβώς. Αυτό όμως πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βοηθάει κάπου την Ελλάδα. Μα ούτε και αποπληρώνεται, το αυτό θέλω να πείτε, αποπληρώνεται μέρος του χρέους από το ΦΠΑ. Εγώ δεν έχω δει να αποπληρώνεται μέρος του χρέους, γιατί αν αποπληρωνόταν μέρος του χρέους, γιατί στην Ευρώπη πάνε οι γεωργικές φορές, πάνε τα τελωνία, βλέπουμε ότι πάνε δασμοί, εισαγωγές, εξαγωγές. Παρακάτω πάει και η ζάχαρη. Ναι. Φορές που πληρώνουμε από ζάχαρη, πάει εξ ολοκλήρου και αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΦΠΑ, το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, το 75% του κάθε κράτου μέλους, το 75% από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του κάθε κράτου μέλους πάει στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 75%. Εδώ. Αν είμαστε έτοιμοι από το κοντρόλ, θέλω λίγο να πάμε στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος μπορεί να τον βρει ο κάθε Έλληνας πολίτης, πατώντας στο διαδίκτυο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μία ματιά, που περιληπτικά μέσα η Ευρώπη, για να μπορέσουν να κατανοούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να διαβάσουν μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς καταρτίζεται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, από πού έχει πόρους η Ευρωπαϊκή Ένωση και πού πηγαίνουν τα λεφτά και πώς δημιουργείται όλο αυτό. Αν πάμε τώρα στη σελίδα 19 του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει πώς λειτουργεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς χρηματοδοτείται. Οι πόροι, λέει, που προέρχονται κυρίως από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, άμα το πάμε τώρα κομμάτι-κομμάτι, θα το δούμε πολύ συγκεκριμένα. Οι πόροι που προέρχονται κυρίως από τα κράτη-μέλη. Άρα, κατευθείαν τι σου ξεκαθαρίζει? Ότι αυτή η εταιρεία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάτι να σου παράξει για να έχει δικά της χρήματα. Οι πόροι που προέρχονται από τα κράτη-μέλη, εννοεί ότι όλοι οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από τα κράτη-μέλη ή είναι συγκεκριμένα, έχει και άλλους πόρους? Εκτός οι πόροι που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σου λέει, τους δασμούς που επιβάλλονται στις εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δασμούς. Ό,τι εισαγωγές έχουμε από τρίτες χώρες, αυτά πάνε απευθείας στην Ευρώπη. Δασμούς από τρίτες χώρες, λοιπόν. Λοιπόν, από το φόρο προστέμενης αξίας που εισπράττεται από κάθε κράτο μέλος. Το ΦΠΑ. Το γνωστό μας ΦΠΑ. Ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού χώριου εισοδήματος των κρατών μελών αναλόγως με τους οικονομικούς πόρους που διαθέτουν. Δηλαδή. Από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του κάθε κράτου μέλους που αφορά το όλους τους πολίτες, για παράδειγμα. Ωραία. Το 75% και συγκεκριμένα για το 18. Το 18, όπως μπορούμε να δούμε και στις οθόνες μας, το 65% είναι το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Από το φόρο προστέμενης αξίας είναι το 11%, από τους τελωνιακούς δασμούς είναι το 13% και άλλα έσοδα, που άλλα έσοδα συμπεριλαμβάνουν κυρίως τις παρακρατήσεις φόρου από άλλες κρατήσεις από τις αποδοχές του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή φορολογείται και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια. Αυτό λέει. Ωραία. Δηλαδή, από τις παρακρατήσεις φόρου και άλλες κρατήσεις από τις αποδοχές, δηλαδή από τις αποδοχές που πληρώνεται το προσωπικό όλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λειτουργεί. Το φορολογεί. Το φορολογεί, το οποίο αυτό το ποσοστό είναι 1%. Ωραία. Είπατε για καθάριστο εθνικό εισόδημα. Βεβαίως. Είναι το ίδιο με το ΑΕΠ, κύριε Πασχαλίδη, το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Ναι. Μιλάμε για το ΑΕΠ, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Τώρα όμως εδώ, να μιλήσουμε για ΑΕΠ. Και το 60, το πόσο κρατάει από κάθε χώρα, από τη δική μας χώρα να πούμε. Το 65%. Το 65% του ΑΕΠ. Του ΑΕΠ, ναι. Μάλιστα. Έχουμε το φόρο προστέμενης αξίας άλλων 11% από κάθε κράτο μέλος. Από τους τελωνιακούς δασμούς έχουμε το 13%, από τα άλλα έσοδα έχουμε το 11%. Αυτό για το 2018. Μάλιστα.
Άρα, άμα όλο αυτό το προσθέσουμε, το 65% και 11% και 13% και 11%, μας πάει στο 100%. Μάλιστα. Το 100% δηλαδή των εισόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από, τα κράτη-μέλη. Από το ΑΕΠ, των χωρών μελών, από το ΦΠΑ και από δασμούς από τρίτες χώρες και ένα μικρό ποσοστό από τη φορολογία των χρημάτων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν εισόδη, σαν πληρωμή. Το ξαναπαίρνει πίσω ένα ποσοστό. Αυτό ακριβώς. Άρα, έχει η Ευρώπη δικά της χρήματα να δανείζει τις χώρες? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Κύριε Πασχαλίδη, να σας πάω σε ένα σύντομο διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Όρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Κύριε Πασχαλίδη, επανήλθαμε. Πού θα πάμε, πού θα μας πάτε τώρα, να δούμε. Εφόσον λοιπόν τώρα αποδείξαμε μέσω των δημοσιονομικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της κοινοπραξίας ότι τελικά για όλους αυτούς τους φόρους που πληρώνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό άνω της τάξης του 70, 80 και 90% πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μένει ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό στα ταμεία του κράτους, το οποίο θα το δείξουμε και στην επόμενη εκπομπή μετά που θα βγάλουμε το προϋπολογισμό αναλυτικά της Ελλάδος, τι πληρώνουμε ξεχωριστά για το καθάριστο εθνικό εισόδημα, για το ΑΕΠ, για το φόρο προστέμενης αξίας, για τη ζάχαρη, για τα τελωνία, για τους δασμούς. Άρα ένα κράτος μέλος φορολογείται όπως φορολογείται και ένας πολίτης, απλά σε άλλη κλίμακα. Δηλαδή υπάρχει ένα καθάριστο εθνικό εισόδημα, πάνω σε αυτό φορολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Φορολογεί και σε φορολογεί και σχεδόν στο 100%. Εδώ πέρα σου λέει ότι από 1/1/86 καταβάλλεται στο ακέραιο το 100% του ΦΠΑ. Το 100%. Εδώ τώρα θα δούμε ότι στην Ελλάδα, επειδή υπήρχε και μία τρίχρονη καθυστέρηση, η Ελλάδα μπήκε στο... Ενώ μπήκαμε το 81, το ΦΠΑ ξεκίνησε να ισχύει στην Ελλάδα από το 1986. Ναι. Είναι με το ΦΕΚ 125 που έχω εδώ μπροστά μου, με τον υπαριθμό νόμου 1642. Όπου λέει, μας λέει στο άρθρο 1 απευθείας ότι επιβάλλεται φόρο κύκλου εργασιών με την ονομασία φόρο προστέμενης αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην παράγραφο 2 λέει ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στην περιοχή του Αγίου Όρους. Βλέπουμε ότι γίνεται μια διάκριση απευθείας. Μάλιστα. Να ισχύει για όλη την ελληνική επικράτεια εκτός στην περιοχή του Αγίου Όρους. Το θεωρείτε παράλογο δηλαδή που εξαιρέθηκε το Αγίου Όρους? Βέβαια. Ο λόγος. Γιατί από τη στιγμή. Και όλοι αυτοί που είναι στο Άγιο Όρος, αυτοί οι πολίτες αυτής της χώρας, δεν είναι? Ναι, σύμφωνοι είναι πολίτες, αλλά έχει ένα άλλο, ότι είναι ένας πνευματικός χώρος όπου δεν εμπορεύονται προϊόντα. Ναι, από τη μία άποψη. Όπως ναι. Το έχουν κάνει. Καταρχάς, το Άγιο Όρος δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Ναι. Καταρχάς, ήταν το άβατο για τις στήλες. Ήταν το άβατο της Θεάς Άρτεμις. Ήτανε το άβατο για τις στήλες. Ναι. Σήμερα το βλέπουμε να είναι έτσι όπως είναι. Και άμα θα δούμε βέβαια και σχέσεις εκκλησίας. Πολιτείας στο ίδιο μας το Σύνταγμα, στο άρθρο 105 του Συντάγματος, θα δούμε ότι το Άγιο Όρος ότι μπορεί να μοιράζει και να δίνει χωρίς να πολιτογραφηθεί πουθενά ηθαγένεια. Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει μέσα στην Ελλάδα, αλλοδαπός, ανηθαγενής, οποιοδήποτε, πράκτορας, εγκληματίας, να πάει στο Άγιο Όρος, να γραφτεί ως δόκιμος ή ως μοναχός
και χωρίς να πολιτογραφηθεί πουθενά, να του δώσει το Άγιο Όρος ελληνική ηθαγένεια. Αυτό είναι φυσιολογικό? Όχι, δεν συμφωνώ. Άρα βλέπουμε ότι γύρω. Δεν είναι φυσιολογικό. Απλά θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να προσέξουμε όλοι και σαν πολίτες και οι τηλεθεατές. Ότι γίνονται έπρεπε... διακρίσεις. Εννοείται το Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή εμπορεύεται, έχει κέρδη. Έχει κέρδη, βέβαια. Έχει, τα οποία συνεχίζουν με αυτό το νόμο να είναι αφορολόγητα. Δηλαδή, να είναι αφορολόγητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τους έχει εξαιρέσει από το φόρο. Βέβαια. Όπως και η ΜΚΟ, άμα θα δούμε και στους τελεστές του ΦΠΑ παρακάτω, άμα θα δούμε και όλες αυτές οι ΜΚΟ που εδρεύουν στην Ελλάδα και με όλο αυτό το μεταναστευτικό το οποίο λένε ότι υπάρχει, αλλά στην εξωτερική πολιτική, στον τομέα το δικό μου, όταν θα πάμε στο μεταναστευτικό ζήτημα, θα δούμε ότι τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεταναστευτικό ζήτημα. Αλλά είναι ένα μεγάλο σχέδιο όλο αυτό το οποίο γίνεται, που θα παρουσιάσουμε πολλές συνθήκες, όπως θα βγάλω και τη συνθήκη του Μαρόκου, του Μαρακέζ, που υπογράφηκε το 18. Θα δούμε τελικά ότι όλο αυτό είναι ένα μεγάλο σχέδιο και όλες αυτές οι ΜΚΟ που φέρνουν όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί ο άλλος, για παράδειγμα, από τον Μπαγκλαντές, στη Ρόδο πώς πήγε, στη Μυτιλίνη πώς πήγε, τη σημάδεψε από τον Μπαγκλαντές και πήγε. Πώς πέρασε. Έχετε δίκιο στην απορία. Άρα κάτι συμβαίνει. Άρα κάποιος τους φέρνει όλους αυτούς εδώ. Γι' αυτό και υπάρχουν και όλες αυτές οι ΜΚΟ. Θα δούμε ότι μέσα σε αυτά τα νομικά πλαίσια και στις κοινοπραξίες αυτές, οι ΜΚΟ όλες αυτές είναι αφορολόγητες. Που εδρεύουν στην Ελλάδα. Αλλά τελικά εμένα τον Έλληνα τον πολίτη με φορολογείς από το πρώτο κιόλας ευρώ, με φορολογείς το 100% τα πάντα από την πρώτη κιόλας δραχμή, οτιδήποτε κι αν κάνω. Αλλά τελικά βλέπουμε να υπάρχουν στην Ελλάδα ταχύτητες δύο ταχυτήτων. Mm-hmm. Ό,τι έχει να κάνει με τον Έλληνα τον πολίτη, εκεί θα τον κόψουμε, θα τον εφορολογήσουμε στο 100%, θα του τα πάρουμε όλα. Αλλά ό,τι έχει να κάνει, π.χ. με καθεστώς του Αγίου Όρους, με ΜΚΟ που εδρεύουν στην Ελλάδα για να μεταφέρουν όλο αυτόν τον κόσμο, εκεί δεν υπάρχει αυτή η ταχύτητα, εκεί υπάρχει άλλη ταχύτητα. Mm-hmm. Βλέπουμε για παράδειγμα, υπάρχει νόμος, το οποίο θα το δείξω μέσα, είναι ο 4686 του 2020. Mm-hmm. Που με αυτόν τον νόμο, στο άρθρο 53 για τις δαπάνες. Τις προσφυγικές δαπάνες, δίνουμε την εξουσιοδότηση, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες αυτό, δίνουμε την εξουσιοδότηση μόνο στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, για παράδειγμα σήμερα στον Νότο του Μηταράκη, ναι. Δίνουμε την εξουσιοδότηση μόνο αυτό, να χρησιμοποιεί για όλα αυτά τα κονδύλια και για όλες αυτές τις δαπάνες της προσφυγικής κρίσης, να μην αποδίδεται κανένας λογαριασμός. Έτσι γράφει το ΦΕΚ, κυρία Θεοδωροπούλου, όπως σας το λέω. Να μην αποδίδεται κανένας λογαριασμός. Να μην εγγράφεται. Να μην αποδίδεται κανένας λογαριασμός, πού, κύριε? Για το πώς θα διαχειρίζεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου όλα τα κονδύλια και τις δαπάνες που έχει να κάνει με. Δεν λόγο δηλαδή στην κυβέρνηση. Πουθενά, σε κανέναν. Δεν αποδίδεται λογαριασμός, γράφει συγκεκριμένα το ΦΕΚ. Mm-hmm. Δεν αναγράφεται και δεν αναρτάται σε κανένα πληροφοριακό σύστημα της Βουλής και σε καμία πλατφόρμα της Βουλής. Άρα αυτό που λέτε, που αναφέρετε, σε ποια συστήματα δεν πρέπει να αναγράφονται, είναι για να μην ενημερωθούν οι ίδιοι πολίτες. Γιατί φαντάζομαι η κυβέρνηση έχει γνώση για το τι συμβαίνει. Αναλογιστείτε τώρα πόσα κονδύλια και πόσα εκατομμύρια και πόσα δισεκατομμύρια θα περάσουν μέσα από αυτό το Υπουργείο που λέγεται Μετανάστευση και Ασύλου. Ναι. Πόσα κονδύλια θα διαχειριστεί αυτός ο Υπουργός σήμερα για όλο αυτό το οποίο λένε για την προσφυγική κρίση. Έτσι. Ναι. Και δεν θα αποδοθεί κανένας λογαριασμός. Δεν θα αναρτηθεί σε κανένα φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης. Δηλαδή θα φύγουν χρήματα χωρίς να αναρτηθεί σε κανένα ΦΕΚ. Δεν θα αναρτηθεί σε κανένα πληροφοριακό σύστημα της Βουλής. Πουθενά. Πόσα χρήματα είναι αυτά? Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ταχύτητες δύο ταχυτήτων. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Και αυτά αφορολόγητα. Αλλά εμείς εδώ, γι' αυτό το αναφέρω εδώ πέρα, βλέπουμε τελικά ότι ό,τι έχει να κάνει, αυτό είναι που πρέπει να κρατήσει ο Έλληνας ο πολίτης. Ό,τι είναι να κάνει με αυτόν. Τον Έλληνα τον πολίτη, με όλους εμάς, εμείς έχουμε άλλη ταχύτητα στην Ελλάδα. Λες και είμαστε κάτι άλλο. Ενώ ό,τι έχει να κάνει με ΜΚΟ που εδρεύουν στην Ελλάδα, που κάνουν διάφορα θέματα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό το ανέφερε, είναι το μεταναστευτικό. Ναι. Όπως έχουμε να κάνουμε με καθεστώτα Αγίου Όρους, που μπορεί το Άγιο Όρος να μοιράζει ηθαγένεια οποιοδήποτε κι αν είσαι, χωρίς να πολιτογραφηθείς. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να το συζητήσουμε σε κάποια εκπομπή, γιατί έχει σημασία, δηλαδή, αν υπάρχει κάτι με το εκεί να το συζητήσουμε. Αυτό θα το δούμε μόλις στο μεταναστευτικό. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι τώρα, μια και έχουμε τους φόρους, εννοείται ότι θα μπορούσε, όχι θα μπορούσε, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει φορολογήσει ή να έχει βάλει ΦΠΑ. Παντού. Και στο Άγιο Όρος. Παντού. Γιατί δέχονται, έχουν εισοδήματα. Έχουν εισοδήματα. Και αγαθά. Αντικείμενο λέει του φόρου είναι η παράδοση αγαθών. Τα οποία τα εξαιρούν. Ναι, τα οποία τα εξαιρούν.
Μόνο για την ελληνική επικράτεια έχουμε την παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στην ελληνική επικράτεια από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα. Και β, την εισαγωγή αγαθών στην ελληνική επικράτεια. Ό,τι έρθει δηλαδή, αυτό φορολογείται. Με αυτό το νόμο, με το 1642 του 1986 με το ΦΕΚ 125, μπήκαμε στο ΦΠΑ. Και κάποιες μέρες μετέπειτα, με το φύλλο 204, όσον αφορά για τους συντελεστές του φόρου, εκεί που είχαμε ένα χαρτόσημο τότε. Ναι, το θυμόμαστε το χαρτόσημο. Ξαφνικά την επόμενη μέρα βγαίνει ο νόμος 1676, 29 Δεκεμβρίου του 1986, δύο μέρες πριν τη νέα χρονιά, για να μπει καλά το 1987, να μας πει ότι ο συντελεστής του φόρου προστέμενης αξίας που επιβάλλεται με τον νόμο 46-42 ορίζεται στα 18% στη φορολογητή αξία. Όταν το χαρτόσημο ήτανε... Ήτανε πολύ χαμηλά τότε. Στο 2-3% πόσο ήταν. Κάπου εκεί, 2-3%. Και την άλλη μέρα κατευθείαν 18% στη φορολογητή αξία. 6% σε αγαθά στη λαϊκή αγορά και 36% σε φόρο πολυτελείας από τη μία μέρα στην άλλη. Από τη μία μέρα στην άλλη. Που σημαίνει ότι ξαφνικά αρχίζουμε σιγά σιγά μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά αντί να παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουμε. Μόνο δίνουμε. Πιο πολλά από ό,τι παίρνουμε. Και μέχρι σήμερα μόνο δίνουμε. Γιατί όπως έχουμε παρουσιάσει στις προηγούμενες εκπομπές, έχουμε δώσει τεράστια ποσά. Και από όλα αυτά τα ποσά που δίνουμε, εγώ δεν λέω, εντάξει, κάτσαμε και ιδρύσαμε μια εταιρεία, η οποία λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε για την ευημερία, άντε για όλα αυτά, για ένα κοινό δασμολόγιο, για μια κοινή εξωτερική πολιτική, για μια κοινή εμπορική πολιτική, για μια κοινή γεωργική πολιτική. Για να ευημερούμε όλα τα κράτη και όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Κάτσαμε και συμφωνήσαμε όλοι μαζί ότι όλοι αυτοί οι φόροι, οι δασμοί, τα τελωνεία, ό,τι εισπράττουμε, το μεγαλύτερο ποσοστό και από το φόρο προστέμενης αξίας θα πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Ανταποδοτικά δεν πρέπει να γυρίσει κάτι πίσω. Ναι, αυτό θέλουμε να δούμε. Ανταποδοτικά τι γυρνάει πίσω. Γιατί θεωρητικά φτιάξαμε μία ένωση κρατών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δημιουργήσουμε ένα κοινό ταμείο. Και να μπορέσουμε να έχουμε έτσι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία ανάπτυξη. Βέβαια, κάποια χρόνια μετά τώρα, εν έτη 2021, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει ανάπτυξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Πουθενά Ένωση. Πουθενά δεν υπάρχει. Αλλά δεν θα έπρεπε. Δεν θα πρέπει να γυρίσει ανταποδοτικά. Αυτό... Δεν θα πρέπει εδώ πέρα, εφόσον όλα αυτά πλέον μας ορίστηκαν ότι πάνε όλα στην Ευρώπη. Δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί οι ευρωβουλευτές που είναι εκεί κάθε χρόνο, εφόσον είναι εταιρεία. Ναι. Κάθε κλείσιμο έτους δεν θα πρέπει να γίνεται ένας ισολογισμός, ένας απολογισμός του ΦΠΑ για κάθε κράτο μέλος. Να δούμε, ρε παιδιά, φέτος η Ελλάδα πόσα έδωσε. Ναι, είναι φέτος η Ιταλία πόσα έδωσε. Είναι το απόλυτο λογικό αυτό που λέτε. Ένας έλεγχος. Καταρχάς, να δούμε αυτή η εταιρεία, γιατί βλέπουμε, όπως είπατε και εσείς τώρα, κυρία Θεοδωρόπουλου, έχουμε φτάσει ενέτη 2021 και δεν βλέπουμε ανάπτυξη πουθενά σε καμία χώρα. Αντίθετα, βλέπουμε συρρήκνωση της οικονομίας. Αυτό ακριβώς. Άρα, μήπως τελικά έχουμε ιδρύσει μια εταιρεία η οποία έχει ζημιές. Ή τελικά παίρνει περισσότερο από ό,τι μπορεί να δώσει η κάθε χώρα και έχουμε κάνει ένα τέρας, έχουμε φτιάξει ένα τέρας που ζει εις βάρος όλων των χωρών μελών. Αυτό ακριβώς, κύριε Θεοδωρόπουλο. Αυτό δεν ξέρω αν θα... και θέλουμε να δούμε αν τελικά δημιουργήσαμε αυτό το κατασκεύασμα, γιατί μιλάμε για ένα κατασκεύασμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια εταιρεία. Αυτό ακριβώς. Εάν το κατασκευάσαμε και το χρηματοδοτήσαμε μέσω των δικών μας φόρων, και τελικά αυτό έχει στραφεί εναντίον μας, κύριε Πασχαλίδη. Μα αυτό αποδεικνύεται στις μέρες μας, κύριε Θεοδωρόπουλο. Αυτό ακριβώς αποδεικνύεται, γιατί και το στήσαμε και το ιδρύσαμε. Η Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, το 79 που υπογράψαμε, ήμασταν το 10ο μέλος. Ναι, ή ένατο ή 10ο μέλος. Δηλαδή, στα 6 πρώτα ιδρυτικά του 51 και του 57 που ήταν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι κάτω χώρες, το Λουξεμβούργο, που ιδρύσανε με τη συνθήκη των Παρισίων, την ΕΚΑΧ, του Άθρακα και του Χάλιβα και μετά τη συνθήκη της Δρόμης για την Ευρατόμ. Και μετέπειτα η επόμενη χώρα που μπήκαμε απευθείας ήμασταν εμείς. Δηλαδή είμαστε μέσα στα πρώτα ιδρυτικά. Και έχουμε καταβάλει ένα τεράστιο πλούτο. Γιατί για την εποχή εκείνη και η δραχμή, γιατί όπως δείξαμε και με την έκθεση της Ευρωπαϊκής, με την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων, για την εποχή εκείνη η δραχμή είχε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Το 79 να δίνεις... Είχε αξία. Εννοώ, είχε πολύ μεγάλη αξία να δώσεις το 79... Για το 1979, 72 δισεκατομμύρια για να μπεις μέσα.
Είχε αξία και για τον Έλληνα, δηλαδή. Είχε αξία, μπορούσε να αγοράσει πράγματα. Εννοείται. Κύριε Πασχαλίδη, έχουμε φτάσει στο τέλος του χρόνου. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε με δύο λόγια. Σας δώσω άλλο ένα λεπτό. Εάν μπορεί να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Έχετε πει αρκετές φορές ότι θα μπορούσαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές να έχουν ελέγξει, να έχουν ζητήσει έναν ισολογισμό, να έχουν ελέγξει τον ισολογισμό, να έχουν ελέγξει που πάνε τα χρήματα και να μην είναι απλοί αποδέκτες και απλοί ψηφοφόροι, γιατί έτσι αντιλαμβάνομαι ότι έχουν, σαν ψηφοφόροι ενός άλλου, μιας άλλης εταιρείας. Μπορεί όμως να αλλάξει αυτό που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Μπήκαμε το 1981, έχει φτάσει 2021 και αυτή τη στιγμή αντί να μετράμε αποθεματικά και ανάπτυξη οικονομική, μετράμε οικονομική συρρήκνωση και ένα χρέος. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία γιγαντώνεται, δυναμώνει, αποκτά οικονομική ισχύ σαν εταιρεία και αποδυναμώνει τις χώρες μέλη. Αυτό ακριβώς. Γιατί κανονικά με όλους αυτούς τους φόρους που πληρώνουμε θα έπρεπε αντί το χρέος να αυξάνεται, να μειώνεται. Ναι, δεν θα έπρεπε να προσμετρώνται όλοι αυτοί οι φόροι που προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έπρεπε να αφαιρούνται από το χρέος μας. Εννοείται, γιατί όλα αυτά τα οποία που δείξαμε σε αυτές τις εκπομπές ότι πάνε στην Ευρώπη, από την άλλη έχουμε και την άλλη ταχύτητα μέσα στο εσωτερικό της χώρας, την ίδια στιγμή που όλοι αυτοί οι φόροι πάνε στα ταμεία της Ευρώπης, πάνε εκεί, πάνε στους δανειστές. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι σωή εταιρεία είναι αυτή την οποία έχουμε φτιάξει να είμαστε έτεροι και συνέτεροι, αλλά ξαφνικά να είσαι και ο δανειστής μου, εφόσον είμαστε συνέτεροι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά τέλος πάντων, πάνε όλοι οι φόροι εκεί και την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη ταχύτητα να γίνονται περικοπές παντού. Μα αυτό. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει να πληρώσει, να υπάρχουν παντού περικοπές. Και αντί να μειώνεται το χρέος, να αυξάνεται. Ένας έλεγχος δεν έχει γίνει ποτέ. Κανένας δεν έχει κάτσει να πει να κάτσουμε να ελέγξουμε όλες τις κοινοπραξίες, να δούμε ρε παιδιά όλα αυτά τα οποία έχουμε υπογράψει. Τι γίνεται, γίνονται πράξη ή γίνεται πράξη τελικά ό,τι μας συμφέρει. Για παράδειγμα, για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια γίνονται πράξη εξ ολοκλήρου. Ναι. Εννοείται δεν έχει φέρει καμία χώρα, ούτε δική μας χώρα, αντίρρηση. Πουθενά. Στην Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Όσον αφορά για το ΦΠΑ και για όλους αυτούς τους φόρους που πληρώνουμε, δεν πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε ένα απολογισμό. Δεν πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε ένα ισολογισμό. Δεν πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε ένα ταμείο να δούμε τι δώσαμε σαν χώρα και τι έχουμε πάρει πίσω. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, κύριε Πασχαλίδη, γιατί η ερώτησή μου είχε να κάνει αν μπορεί να αντιστραφεί, μου περιγράφεται μία χώρα, την Ελλάδα, γιατί για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, μας περιγράφεται μία χώρα η οποία αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται σαν υποτελής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ουσιαστικά θα έπρεπε να συμπεριφέρεται σαν εταίρος. Δηλαδή να μπει μέσα στο κοινό ταμείο και να ελέγξει. Και να δει πού πάνε τα χρήματα, πού πάνε όλοι αυτοί οι φόροι που εισπράττονται και γιατί δεν αφαιρούνται από το χρέος που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα η απάντηση ποια είναι? Έλεγχος. 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 Μπορεί να αλλάξει, λέτε, αυτή η κατάσταση. Βεβαίως. Εάν υπάρξει έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους νόμιμους εταίρους. Βεβαίως. Που μέσα σε αυτούς είναι και η Ελλάδα. Και εννοείται ότι πρέπει να πάει σε μια τελείως άλλη μεταρρύθμιση, η οποία πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και στα καταστατικά και παντού. Γιατί τώρα που θα βγάλουμε και στην επόμενη εκπομπή το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το πώς διοικείται, θα δούμε τελικά ότι η συνεδρίαση ακόμα και αυτής της τράπεζας που θα καθορίσει και την νομισματική και την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τελείως μυστικές και δεν δημοσιεύεται κανένα πρακτικό πουθενά. Άρα δηλαδή, εμείς δίνουμε λεφτά πάλι σε μια εταιρεία. Που την οποία δεν μπορούμε ούτε καν να την ελέγξουμε εκ των πραγμάτων όπως τα έχουμε υπογράψει, όπως τα έχουμε κάνει. Και οι πολιτικοί μας συνενούν σε αυτή την κατάσταση. Εννοείται, αφού τα έχουν υπογράψει οι ίδιοι. Κύριε Πασχαλίδη, να σας ευχαριστήσω. Φτάσαμε εγώ, στο τέλος. Θα σας δεσμεύσω για μια ακόμα εκπομπή ή για όσες χρειαστούν, για να δούμε και το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως σας αναγγείλατε. Εννοείται. Είμαι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε τελικά αν είναι μια ένωση μελών κρατών ή απλά μας εξανάγκασαν να μπούμε εκεί. Απλά και μόνο για να καταβάλουμε τον πλούτο μας. Καλή συνέχεια σε όλους.